Και τον Παναθηναϊκό. Στην ουρά της βαθμολογίας, κερδισμένος της αγωνιστικής ο Απόλλων Αθηνών, αφού νίκησε χθες τον ΠΑΟΚ, ενώ όλοι οι υποψήφοι για υποβιβασμό ιτήθηκαν. Σήμερα όμως είχαμε και ένα ρεκόρ, το 8-0 που πέτυχε ο Παναθηναϊκός επί της Δόξας Δράμας, είναι το μεγαλύτερο σε έκταση σκορ του φετινού πρωταθλήματος. Ας δούμε τι έγινε στους 8 αγώνες της 300ης αγωνιστικής, αφού λόγω τεχνικού προβλήματος δεν έχουμε τα γκολ της Λιβαδιάς. Όμως δεν απομακρύνει ο Βόκολος. Σαβέρσκι περνάει, κάνει και μια βουτιά. Και ο Πανιώνιος θα στηθεί στα 11 βήματα. Και το πέναλτι με τον Αλεξανδρή που ψάχνει το 21ο του φετινό γκολ και το πετυχαίνει με άνεση. Αποστολάκης με τον Μπορέλη άλλαξαν την μπάλα. Πολύ ωραία προσπάθεια του Αργεντινού. Τετατέτ και το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Ο Γεωργιάδης μέσα στην περιοχή παλιά για τον Μπορέλη. Δυνατό το σουτ και το 2-0. Τώρα η παλιά του Μάρκου για τον Βαζέχα μέσα στην περιοχή. Ο Βαζέχα που σπρώχνεται και έχουμε πέναλτι. Βαζέχα λοιπόν απέναντι στο Λογαρά εκτελεί και η μπάλα στα δίχτυα. Θα δώσει τώρα για τον Μπορέλη. Αλλάζει αυτός και πάλι με τον Αποστολάκη. Είναι δυνατή παλιά. Πρόλαβε ωστόσο ο Αποστολάκης. Το δυνατό σουτ από πολύ κοντά από τον Βαζέχα και το 4-0. Μάρκος, πολύ ωραία προσπάθεια. Η παλιά στην περιοχή. Η μπάλα 5-0 από το πλασέ του Γεωργιάδη. Ευνοείται από την κόντρα ο Μπορέλη. Μπροστά του Ναϊβαζίδης. Κάνει τώρα τη σέντρα για τον Βαζέχα. Κοντρόλ με στην περιοχή. Γίνεται και το πλασέ. Και 6-0 για τον Παναθηναϊκό. Ο Δόνης έχει μπροστά τον Κοσμίδη, τον αποφεύγει. Πάντα ο Δόνης που κάνει μόνος την προσπάθεια, συνεχίζει, κάνει και το σούτ, ένα θαυμάσιο γκολ και το 7-0. Ο Δόνης που ξεπέρασε τον Κοσμίδη, να πάλι ο Δόνης γυρίζει για τον Βαζέχα, το πλασέ και το 4ο γκολ του Βαζέχα, το 8-0 για τον Παναθηναϊκό. Ωραία παλιά του Παχατουρίδη για τον Χατζίδη. Ο Χατζίδης βγάζει τη σέντρα. Έγινε το λάθος και ο Ολυμπιακός προηγείται με ένα αυτογκόλ, ας το πούμε. Έχει κερδίσει 3 κόρνερ, το τρίτο είναι τώρα. Που εκτελείται από τον Καλατζή. Πηδάει την κεφαλιά ο Ιωαννίδης, 2-0. Πέρα του Ολυμπιακού κέρδισαν πρεσάροντας και ο Κόλιας μπαίνει τέτα τέτ μετά την προσπάθεια του Καλατζή. Του περνάει και πάλι την μπάλα. Σώζει ο Πινιώτης, έρχεται ο Τσαλουχίδης και το 3-0. Χατζίδης άλλη μια φορά κέρδισε και πέρασε για τον Κρίστεσεν. Χατζίδης στην περιοχή κάνει το σούτ, η κόντρα, ο Τσιαντάκης. Το σουτ και 4-0 από τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Παχατουρίδης πάει να κάνει το σουτ, το κάνει ο Πινιώτης, χάνει την μπάλα και είναι το 5-0 από τον Αμανατίδη. Κρίστερσεν, ο μόνος που δεν έχει βάλει γκολ σήμερα θα λέγαμε, δίνει τώρα για τον Μουρατίδη. Μουρατίδης μέσα στην περιοχή και για τον Τσαλουχίδη. 6-0. Ο Ντασίλβα στο φάλ με δύναμη 1-0. Θα πουτήσει το κόρνερ πλασαριστά για τον Μπουγιουκλή. Ο Βουγιουκλής θα κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και 1-1 από τον Ζόρα Λόντσαρ. Πάλι Μουρατίδης, αυτός θα κάνει με φάλτσο μια σέντρα, κεφαλιά από τον Ίζα, χέρι και δίνει πέναλτι. Ο Μουρατίδης λοιπόν, ο παλιός παίκτης του Άρη, σουτάρι και 2-1 για τη Λάρισα. Ακολουθεί ο Προβίδας, ο Μήλος του δίνει την μπάλα, το σούτ από τον Προβίδα και 3-1. 40 λεπτό κόρνερ με τον Γιωβάνοβιτς, η κεφαλιά και τον γκολ πολύ ωραίο από τον Τουτζιάρη. Σιφούτης. Τιχούτης περνάει για τον Μαρινάκη. Μαρινάκης θα γυρίσει την μπάλα και θα πλασάρει ο Τσιγκάνοβιτς και 1-0. Ο Βέλιτς πλασάρει την μπάλα, ο Αλεξούδης προλαβαίνει, τη σπρώχνει στα δίκτυα και κάνει το 2-0. Τύπημα φάουλ του Πανού. Απευθείας ο Κουρδογιάννης με γροθιές και μπάλα στα δίκτυα. Ο Κοβάσεβιτς τώρα. Ο Κοβάσεβιτς που έδωσε στον Νικολαίδη. Ο Νικολαίδης εδώ ένα πολύ ωραίο σουτ και ένα εκπληκτικό γκολ. Πλατινάκης αμέσως στην σέντρα, η μπάλα πέρασε. Να γράφουμε από κοντά ο Κοβάσεβιτς και το 2-0. Ο Πλατινάκης εδώ με αντίπαλο το Μιχόπουλο, το πλασέ από το Πλατινάκη και το 3-0. Ο Μπορμπόκης θα δώσει για τον Αναστασιάδη, αυτός θα περάσει στη μεγάλη περιοχή και δείχνει πέναλτι ο κύριος Μπέντας. Ο Δερμιτζάκης εδώ έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Δερμιτζάκης που εκτελεί και κάνει το 3-1 για τον ΠΑΟΚ. Δεν έλειψαν και σήμερα οι αποφάσεις των διαιτητών που αμφισβητήθηκαν από παίκτες και φιλάθλους. Τη σχολιάζει όπως κάθε φορά ο Νίκος Κατσαρός.